Right, check it out. Δουλεύουμε το design του MySpace του Μπαρίς. Και πρώτα ρε παιδί μου θέλαμε κάτι πολύχρωμο έτσι να κάνει μπαμ και να μην είναι το τυπικό hip hop look που είναι ας πούμε γοθικά γράμματα έτσι βαριά πολύ ξέρω εγώ. Κάτι να λέει τέλος πάντων και R&B και εμπορικό αλλά ταυτόχρονα μες στη φάση μας και αρχίσαμε με αυτό. Ήταν η πρώτη ιδέα ρε παιδί μου, εκεί βάλαμε πράγματα και σιγά σιγά προχωρήσαμε, μπήκαμε σε κάτι τέτοιο, είχα εγώ την ιδέα εδώ ας πούμε να γραφτεί κάτι Μπαρίς ξέρω εγώ μουσική, τι μουσική κάνει και προχωρώντας επίσης γιατί είναι πολύ σεξι ο Μπαρίς είπα ότι πρέπει να υπάρχουν γκόμενες από πίσω γιατί αυτό δείχνει τέλος πάντων πόσο ελκυστικός είναι. Αυτός αντιστάθηκε πολύ σε αυτό αλλά τελικά δέχτηκε γιατί όταν φεύγουν οι γκόμενες δεν λέει απλούστατα. Μετά είπα να του βάλω ένα πολυβόλο ρε παιδί μου γιατί είναι σήμα ανδρικής δύναμης αλλά δεν θέλει πάντα αντιστέκεται σε τέτοια πράγματα. Είναι φλόρες λίγο αλλά εντάξει. Παιδί του Θεού. Ούτε χάμερ ήθελε, εγώ του βάλα εκεί πράγματα τέλος πάντων. Εδώ είναι πιο προχωρημένο, μπήκανε τα bling letters που αν και είναι λίγο κλισέ μας αρέσει. Εγώ του είπα να βάλει παπάκι γιατί ένα όλοι οδηγάμε παπάκια τέλος πάντων, εγώ σκούτερα αλλά είναι η ίδια φάση και υπάρχει μια σύνδεση ρε παιδί μου, την πρώτη σουσούσα πώς να το κάνουμε. Λοιπόν, εδώ ήταν στο ODV που είχε μια βραδιά. Παραλλαγές. Εδώ μίκρινε ο Μπαρίς λίγο γιατί δεν χώραγε στο resolution και εδώ νόμιζα ότι είχα τελειώσει αλλά δε γιατί κατέληξα ότι δεν άρεσε που είναι τόσο μαύρο αυτό εδώ πίσω και το κάναμε πιο πολύχρωμο έτσι είναι διαφανές και επίσης αντί για το ODV δεν παίζει πια αυτό και παίζει το Thirsty Thursdays και μετά νόμιζα ότι είχαμε τελειώσει εδώ γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά είχαμε κι άλλες requests να αλλάξουμε εδώ πέρα λίγο τα χρώματα από πίσω και τελικά καταλήξαμε σε αυτό να είναι μαύρα και άσπρα που εντάξει είναι ωραίο, λίγο κέντρισμα και τελικά γιατί τέλειωσε και αυτό τελικά βάλαμε κάτι άλλο εδώ που μας πήρε όλη μέρα πάλι και αυτά, Urban, το πρόσωπο και φωνή, ο Μπαρίς. Και αυτή είναι η ιστορία του MySpace page του Μπαρίς. Γουστάρεις, Μπαρίς, εσένα ρωτάω. Τέλειο, τέλειο. Είσαι ικανοποιημένος urban singer. Λίγο αυτό να μεγαλώσει ρε παιδί μου το urban. Ναι, όχι, αυτό θα γίνει οπωσδήποτε. Έτσι, κατά τα άλλα είναι πολύ ωραίο. Αλλά θέλω να μου πεις και λίγο το ελικόπτερο εδώ πέρα. Τι... Κοίταξε, θα σου πω ακριβώς τι γίνεται. Εδώ βλέπουμε ότι είναι μια πόλη. Και σε αυτή την πόλη, το πιο σημαντικό πράγμα σε αυτή την πόλη είναι ο Μπαρίς. Και γι' αυτό έχει εδώ ένα τεράστια επιγραφή, πόσο λένε, billboard, που δείχνει τον Μπαρίς και για να καταλάβεις το μέγεθος της πόλης και ότι αυτό που βλέπεις είναι τεράστιο, είναι και ένα ελικόπτερο εκεί, να σου δείξει ρε παιδί μου ότι αυτά είναι τα μεγέθη εδώ που βλέπεις. Δηλαδή ο Μπαρίς είναι σαν τον Godzilla, King Kong, ένα προς... σε κανικό μέρος. Και αυτό το παπούτσι είναι επίσης είναι το παπούτσι του μπαμπά του Μπαρίς. Και αυτή εδώ πέρα η πάνω δεξιά το σκίσιμο αυτό εδώ πέρα γιατί η πραγματικότητα είναι ας πούμε κάπως σχετική και υπάρχει μια παράλληλη διάσταση ιδίως μουσικής. Γιατί και ακριβώς παράλληλη καταλαβαίνετε. Εδώ είναι το σχίσμα που μπορείς να μπεις σε αυτή την παράλληλη διάσταση. Καταλαβαίνεις. Okay. Έγινε. Λοιπόν, να πω κι εγώ. Yeah. Ευχαριστώ τον Alex. No, my pleasure, bro. Urban legend, Alex. You know. Για αυτό το φοβερό MySpace. Και όποιος θέλει κάτι παρόμοιο ή να δουλέψει σε κάτι ας πούμε της αρεσικίας του μπορεί να επισκεφτεί το www.myspace.com / cave urban media project. .com. Σωστός.